Ομολογώ ότι όταν ο Γιώργος μου είχε πει να έρθω να πω δύο λόγια, να το προλογίσω όπως θέλετε πέστε το, δεν φανταζόμουν ότι θα έρθω να μιλήσω σε μια συγκέντρωση Πασόκαλα Παλαιά. Να σου όπως ίσως θυμάσαι εσύ καλύτερα από μένα. Ομολογώ επίσης ότι αισθάνομαι λίγο άβολα. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν 38-39 χρόνια βγάζω το ψωμί μου μιλώντας, τώρα μιλώ σε ένα ιδιαίτερο ακροατήριο από φίλους, κολλητούς, συντρόφους για πολλά χρόνια και καλούμαι να προλογίσω τον Γιώργο Πετρέλη. Πριν από κάποιο καιρό μου είχε πει κάποιος το γιο του Γιάννη και της Λένας. Και είχα πει δεν, δεν ήρθε από Παρθενογέννηση ο Γιώργος, γιος του Γιώργου και της Λένας είναι. Πριν όμως με μια πορεία ιδιαίτερη που εγώ προσωπικά την έβρισκα αραιά και πού, αλλά πολύ τακτικά από μαθητής που σε μια συγκέντρωση που κάλυπτα εδώ δημοσιογραφικά ήταν οι πιτσιρικάδες του γυμνασίου από την νεολαία Πασόκ. Στη συνέχεια, όταν ένας φωτισμένος και πολύ δημοκρατικός άνθρωπος που ήταν πρίτανης στο Δημοκρίτιο στην Θράκη, πολύ παλιός αγωνιστής και δημοκράτης, ο Κώστας Ρέμπελης, μου έλεγε για την περίοδο που η πορεία του Πασόκ ήταν προς τα κάτω, ότι ευτυχώς στο Δημοκρίτιο έχουμε ένα μηχανικό που είναι τριτοετής και ένα δικηγόρο από τα μέλη σου που είναι ο Γιώργος ο Πετρέλης και είναι ευτυχώς αυτό το Πασόκ στη Θράκη και φυσικά και κάποια άλλα παιδιά. Στη συνέχεια γραμματέας της νεολαίας Πασόκ. Το 12 ήμουν ακόμα, το 11 νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, ήμουν ακόμα στο ρεπορτάζ όταν βγήκαν 6-7 πιτσιρικάδες, θα το πω κιόλας, στην Κεντρική Επιτροπή που λέγαμε «Να η ομάδα του Ανδρουλάκη». Και μέσα σε αυτούς 6 νομίζω ήταν. Ήταν και ο Γιώργος ο Πετρέλης και μετά μια πορεία που τη ξέρετε καλύτερα πια από μένα εδώ σαν δικηγόρος. Ο Γιώργος κατέρχεται στις εκλογές σαν νέος και σαν επιστήμονας και ενδεχομένως μας καλύπτει ένα μεγάλο κενό. Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο άνθρωπο και γιατί ένα νέο επιστήμονα. Γιατί παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα και φυσικά στη Λέσβο οι νέοι επιστήμονες, οι επιτυχημένοι επαγγελματίες στη δουλειά τους σε μεγάλο βαθμό αποθούνται και εξοβελίζονται από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό. Ο λόγος που αποθούνται και εξοβελίζονται είναι γνωστός. Είναι σαφής, είναι προφανής. Δεύτερον, γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ηλικιακή αναγνέωση, αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση στην ανθρωπογεωγραφία της πολιτικής. Άρα οφείλουμε να ενθαρρύνουμε, να προωθούμε και με την ψήφο μας να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ουσιαστική ανανέωση και όχι μόνο την ηλικιακή. Σε έναν κόσμο που συνεχώς περιπλέκεται γεωπολιτικά, εμείς εδώ μπορούμε να το ξέρουμε από πρώτο χέρι, η ανάγκη για ένα εξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό που θα έχει φρέσκες ιδέες και θα φέρει την ανανέωση δεν είναι απλά ζητούμενο, αποτελεί αδύρυτη ανάγκη. Ελπίζουμε όλοι, ονειρευόμαστε όλοι να εξελιχθεί η χώρα μας σε μια ισχυρή Ελλάδα που μας αξίζει και σε όλοι προσβλέπουμε, απαλλαγμένοι από βαρύδια του παρελθόντος, κάτι που πολύ πρόσφατα είναι και της μόδας. Συνεπώς, κάθε στρεβλή διαδικασία, οτιδήποτε μας πληγώνει, πρέπει να το ξεριζώνουμε, ώστε να συμπαραταχθούν οι υγιείς δυνάμεις στον δρόμο για μια ισχυρή και σταθερή Ελλάδα. Ο τόπος μας, η Λέσβος, δυστυχώς ταλανίζεται τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από την υπερδεκαετή κρίση του χρέους, όχι μόνο από τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και από ιδιαίτερους εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι το μεταναστευτικό,
αλλά και η μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, οβυδιακή μεταβολή των σχέσεων με την Τουρκία. Μας αξίζει προφανώς κάτι καλύτερο. Δικαιόμαστε να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε, ασφαλώς. Έχουμε την άνεση και την πολυτέλεια του χρόνου, σαφώς όχι. Συνεπώς πρέπει να σπεύσουμε. Να σπεύσουμε ώστε να επιλέξουμε ανθρώπους που θα μας αρέσει να μας εκπροσωπούν. Ανήκω σε μια γενιά που για αρκετά χρόνια οφείλω να πω με παρησία ότι δεν μας άρεσε συχνά η εκπροσώπηση που είχαμε. Συνεπώς είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε γιατί αξίζει να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Ώστε να μην είναι παρείας, να έχει σχέδιο, ορμή και να πάει προς τα μπροστά. Η Νάντια λέει συνήθως ότι αυτοί που μας εκπροσωπούν είναι ο καθρέφτης μιας πυρολογίας. Εμείς συχνά τον σπάσαμε τον καθρέφτη. Καιρός να τον φτιάξουμε τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης δεν παραμορφώνει ποτέ. Εμείς τον κάνουμε και παραμορφώνει. Περιγράφοντας αυτά που είπα για τους επιστήμονες και τους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορούσε κάποιος άνετα να βάλει τη φωτογραφία του Γιώργου Πατρίδη. Αναλογιζόμενος τις σκέψεις μου για τη Λέσβο, θα μπορούσε να βάλει και μία λεζάντα σε αυτή τη φωτογραφία. Γιώργος Πετρέλης. Χρειαζόμαστε να πάρει έδρα το κίνημα αλλαγής στη Λέσβο. Και χρειαζόμαστε τον Γιώργο Πετρέλη πρώτα. Στην προσπάθεια που αναλαμβάνει σήμερα και τυπικά ο Γιώργος, θεωρώ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι μπορούμε να απαντήσουμε μόνο με μία φράση. Γιώργο, θα είμαστε μαζί σου. Γιώργο, σε καλό στο βήμα. Η σημερινή πάντως συγκέντρωση είναι ο καθρέφτης της δυναμικής που έχει το κόμμα μας και των αποτελεσμάτων που θα φέρει στις εκλογές την 21η Μαΐου. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην πρώτη μου προεκλογική ομιλία ως υποψήφιος βουλευτής στο νομό μας με το ΠΑΣΟΚ. Μου δίνεται πολύ μεγάλη δύναμη και κουράγιο ώστε να δώσουμε όλοι μαζί έναν δύσκολο και ωραίο αγώνα για τα ιδανικά της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που αποτελεί ανέκαθεν λίκνο προόδου και δημιουργίας, σημείο αναφοράς των δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού μας, καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και φάρο ελπίδας για το μέλλον αυτής της χώρας. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα ότι σήμερα είναι παρόντες όχι μόνο οι φίλοι μου εδώ πέρα που με συγκινούν με την παρουσία τους, αλλά και εκείνοι που υπήρξαν στον χώρο μας διαχρονικά στυλοβάτες του ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο, που στάθηκαν στις πολύ δύσκολες συνθήκες, στήριξαν ένα κόμμα λεολατούμενο από αριστερά και από δεξιά και αποτελούν έως και σήμερα σημείο αναφοράς στη Λέσβο για το ΠΑΣΟΚ που επεβίωσε ανάμεσα σε ανέμους και θύελλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γραμματείς των Ομαρχιακών Επιτροπών που είναι σήμερα εδώ και είναι ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Λέσβο και αποτελούν το προγεφύρωμα για το κόμμα μας από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον της παράταξης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άσο Γιακαλή, τον Γιώργο Ψαρό, τον Σταύρο Δημιρούδη, τον Κώστα Κορδόνη, τον Παναγιώτη Καπάρα, τη Μαρία Ψήμα, τον Χρήστο Σταθέλη, τον Μιχάλη Σκουρκέα, τον Γιώργο Φιλφίνη και βέβαια τον Γιώργο Μίλιο που είναι ο σημερινός μας γραμματέας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και δεν χωράνε λόγια για τα καλά λόγια που είπε ο Στρατής Λιαρέλης, που μαζί με τη δική σας παρουσία και υποστήριξη μου δημιουργούν τεράστιο αίσθημα ευθύνης αλλά και κουράγιο για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Φίλοι και φίλες, στις ερχόμενες εκλογές ο καθένας μας θα κάνει επιλογή κόμματος και επιλογή προσώπων για το πώς θα εκπροσωπηθεί ο τόπος μας στη Βουλή. Η επιλογή αυτή πρέπει να είναι μια απόφαση με γνώμονα το μέλλον της χώρας, με γνώμονα το μέλλον του τόπου μας. Γνωρίζω ότι τα τελευταία τραγικά γεγονότα έχουν γεμίσει τις ψυχές όλων μας
με θλίψη, αγανάκτηση και θυμό. Οφείλουμε όμως τα συναισθήματα αυτά να τα ερμηνεύσουμε και με νυφαλιότητα να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μία θετική επιλογή προοδευτικής διακυβέρνησης που θα πάει τον τόπο μπροστά. Οφείλουμε βέβαια να αναλογιστούμε και κατά πόσον είμαστε ευχαριστημένοι με την τετραετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή με τις τακτικές, τις πρακτικές, τον πολιτικό πολιτισμό και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη πλευρά πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι η πολιτική παράταξη που παρέχει τα εχέγγυα της πολιτικής, μιας πολιτικής με κοινωνική ευαισθησία, με ευθύνη και με προοπτική. Αυτά πρέπει να είναι τα κριτήρια της επιλογής μας και όχι τα ψευτοδιλήμματα που από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ θέτουν για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και να απεμπολίσουν τις ευθύνες τους για την κατάσταση της χώρας, λες και κυβερνά κάποιος άλλος τα τελευταία 10 και παραπάνω χρόνια. Η κρίση του καθενός θα βασιστεί στα όσα βιώσαμε και βιώνουμε στο μέτωπο της ακρίβειας, που έχει ξανεμίσει κατά 18% και πλέον το εισόδημα των Ελλήνων, που οδηγεί στην εξαθλίωση του βιωτικού επίπεδου του λαού και τη δραματική συρρήκνωση των εισοδημάτων του μέσου πολίτη, αφού με οριζόντιους φόρους κατανάλωσης χρηματοδοτούνται τα κάθε λογής καλάθια του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, την ίδια ώρα που τα κέρδη των εταιριών πέρυσι ήταν τριπλάσια από το 2019, ενώ είχαμε ρεκόρδο δεκαετίας στα μερίσματα. Θα σκεφτεί επίσης ο καθένας μας την συρρήκνωση του εθνικού πλούτου με την πλήρη αποδόμηση του ΕΣΥ και την παράδοση της υγείας στα μεγάλα συμφέροντα, ένα ζήτημα που ειδικά στη Λέσβο το βιώνουμε τον τελευταίο καιρό πολύ έντονα, με το κέντρο υγείας στο Πολυκνήτο, με το κέντρο υγείας στη Μυτιλίνη. Πρέπει να σκεφτούμε τις αυξήσεις της τιμολόγησης της ενέργειας με εξωφρενικά ποσά που ελάχιστα μόνο οφείλονται στον Ουκρανικό πόλεμο, αλλά κυρίως στην διάθεση της κυβέρνησης να συμβάλλει στα υπερκέρδη των εταιριών και στις άλλες ευρωπαϊκές, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν παρατηρήθηκε πουθενά τέτοια δραματική αύξηση των τιμών της ενέργειας. Και αυτό γιατί η συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος δεν αντιμετωπίστηκε όπως από την πρώτη στιγμή πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, με πλαφόν στα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας, ενώ πολλούς μήνες πριν είχαμε προειδοποιήσει ότι η απολιγνητοποίηση των εργοστασίων έγινε βιαστικά και χωρίς σχέδιο, με αποτέλεσμα να γίνει η χώρα μας έρμεος στις τιμές του φυσικού αερίου. Έτσι, οι πολίτες, όλοι μας, πέσαμε θύματα μιας άκρατης και ανεξέλεγκτης αύξησης των τιμών της ενέργειας, των τιμών των προϊόντων σε όλο το φάσμα τους, με αποκορύφωση τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Από την πρώτη στιγμή προτείναμε τη μείωση του ΦΠΑ και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οι προτάσεις μας έβαζαν φρένο στα συμφέροντα που εξυπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό προτιμούσαν να ομολογήσουν την αδυναμία τους να ελέγξουν την αγορά. Θα θυμηθεί κανείς ότι σύμφωνα με τις πιο μετριοπραθείς προβλέψεις, έως το 2025 θα έχουν οδηγηθεί σε πληστηριασμό οι περιουσίες περίπου του 1/3 των 700.000 δανειοληπτών. Μιλάμε για 250.000 ακίνητα που θα γίνουν βορρά στις ακόρεστες ορέξεις των φαντς. Πάβει πλέον η προστασία της πρώτης κατοικίας και οι δανειολήπτες θα ζουν με τον εφιάλτη των τηλεφωνικών πιέσεων από εισπρακτικές εταιρείες που στην καλύτερη περίπτωση, κι αν είναι τυχεροί, ζητούν ρυθμίσεις και δόσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ενδιαφέρθηκε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζοντας τον νόμο 3869 του 10, γνωστό ως νόμο Κατσέλη, αλλά ένα νόμο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ. Ένα νόμο που ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ψήφισε, στη συνέχεια κατέστησε ανίσχυρο και ανενεργό, έως ότου έρθει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και τον καταργήσει εντελώς. Θα θυμηθεί κανείς ότι από τα 270 δις ιδιωτικού χρέους, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό
έχει ρυθμιστεί μόνο το 1 δισεκατομμύριο, ενώ στο ενδιάμεσο πρόγραμμα έχει εισαχθεί ο αριθμός των 30 δανειοληπτών. Και αυτό γιατί όλα τα μέτρα που επέβαλε η Νέα Δημοκρατία ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των ΦΑΝΤΣ. Μετά δε την κατακραυγή από την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου που έδεσε το δικαίωμα στα ΦΑΝΤΣ να διενεργούν πληστηριασμούς, η κυβέρνηση πανικόβλητη και μετά από τόσο καιρό αδιαφορίας και προειδοποιήσεων που είχαν γίνει από τη μεριά μας, έσπευσε να προτείνει ένα νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος όμως και πάλι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, είναι σκέτος εμπλεγμός, μπλέκει τους δανειολήπτες σε ένα κυκαιώνα εξαδικαστικών και μη μηχανισμών, διαδικασιών. Φίλοι και φίλες, ο τόπος που ζούμε έχει βιώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις κρίσεις. Τη μεγάλη δημοσιονομική κρίση που δημιούργησε η καταστρεπτική τετραετία του προστατευόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Καραμαλή, την κρίση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα, και την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία και διόγκωσε η πολιτική της κυβέρνησης σε μεγέθη πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμα τις συνέπειες από τον καταστρεπτικό σεισμό στην Τουρκία, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει νέες προσφυγικές ροές και είναι κάτι το οποίο πρέπει έγκαιρα να προληφθεί. Και σε αυτό η σημερινή κυβέρνηση θέτει ένα διχαστικό ψευτοδίλημα του τύπου «Είστε με το φράχτη ή όχι». Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, αφού παρέδωσε τα κλειδιά του μεταναστευτικού στον κύριο Ερντογάν, συνεχίζει την ίδια πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας, ειδικά εμείς στη Λέσβο, βιώνουμε ακόμα από το 2015. Το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που ξεκίνησε το χτίσιμο του φράχτη στον Εύρο, γιατί βλέπαμε ένα διωγγούμενο πρόβλημα που εγκυμονούσε κινδύνους και γιατί η χώρα μας έχει σύνορα, έχει εθνική κυριαρχία και είναι χρέος όλων μας να τα διαφυλάξουμε. Ειδικά εμείς εδώ που βιώσαμε και βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες των οξύνσεων από τους γείτονές μας. Όμως ο φράχτης δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκια για το μεταναστευτικό ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή προτείναμε μια οριστική διευθέτηση του προβλήματος και θέσαμε ζήτημα αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου, ώστε η αίτηση ασύλου να γίνεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχει την ευθύνη μόνο η χώρα της πρώτης εισδοχής, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία. Για να μην αντιμετωπίζει η Ευρώπη ως αποθήκη ψυχών την Ελλάδα, όπως ακριβώς αντιμετώπισαν οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις στο νησί μας. Τι έκανε όμως αυτά τα 4 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης? Απολύτως τίποτα, ακριβώς όπως τον προέτρεψαν οι ομοειδεάτες αυστριακοί συνοδοιπόροι του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά ο τόπος βιώνει τις τραγικές συνέπειες του μεταναστευτικού και στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος έχει εγκλωβίσει τη Λέσβο σε μια τουριστική και οικονομική καθήλωση που όλες οι περιοχές της Ελλάδας, την ώρα που όλες οι περιοχές της Ελλάδας απολαμβάνουν τα έσοδα από τον τουρισμό σε μεγέθη που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είναι έτσι σαν να είμαστε ξεχασμένοι από την κρατική μέρημνα, αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, με πανάκριβο κόστος μετάβασης, με ελλιπή δρομολόγια, με ένα μεταφορικό ισοδύναμο που έχει σχεδόν ξεχαστεί και καταδικασμένοι θαρείς, ώστε ο τόπος μας να μην μπορεί να αναδείξει τον απίστευτο αρχιτεκτονικό, πολιτιστικό και φυσικό του πλούτο. Σημαντικό όμως είναι και το δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα και που βέβαια δεν αποτελεί εξαίρεση ο νομός μας, αφού μόνο την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός μας έχει μειωθεί κατά περίπου 4.500. Το ΠΑΣΟΚ εδώ είναι το μοναδικό κόμμα που πρότεινε μέτρα όπως η κοινωνική κατοικία, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, οι νέοι να φτιάξουν οικογένεια, να μείνουν στον τόπο τους και βέβαια να βοηθηθεί και η ανεργία. Το μέτρο αυτό δεν ανάγεται μόνο στο άμεσο όφελος των δικαιούχων που θα ωφεληθούν.
με τη δημιουργία πολλών τέτοιων κατοικιών θα μπορέσει επιτέλους να μπει ένα φρένο στις τιμές των ενοικίων που καλπάζουν και αναγκάζουν το 1 τρίτο περίπου του πληθυσμού να δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του σε έξοδα στέγασης. Τι να πρωτοθυμηθεί όμως κανείς από την τετραετία Μητσοτάκη που επιτακτικά μας ζητάνε σήμερα να ανακηρύξουμε σε Πρωθυπουργό? Την παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων, όπως με τις παρακολουθήσεις, με πρώτο και κύριο θύμα τον πρόεδρό μας, ο οποίος είναι και αυτός που ανέδειξε το ζήτημα, το καμουφλάζ στα σκάνδαλα του Πάτση και του Νικολάου, την άρον-άρον διαφυγή του ανιψιού του κυρίου Δημητριάδη, ώστε να καλυφθούν οι δικές του ευθύνες. Αξέχαστε όμως, μένει και η καταστρεπτική τετραετία της χώρας από τη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ξεχνά κανείς ότι τον Ιούλιο του 2015 λίγο έλειψε η Ελλάδα να γίνει από τους βαρουφάκιους χειρισμούς χώρα του τρίτου κόσμου, όταν έπαιζαν με τη δραχμή κορώνα γράμματα τις τύχες της χώρας μας? Ξεχνά κανείς τη δήθεν κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, το οποίο τελικά επέφερε ένα τρίτο, βαρύτερο και πιο βάναυσο μνημόνιο? Ξεχνά κανείς την κατάσταση του νησιού μας, αλλά και των άλλων νησιών, που από το 2015, ο πληθυσμός της Μυτιλήνης διπλασιάστηκε βία με ανθρώπους κατατρεγμένους που ήθελαν να φύγουν αλλά δεν μπορούσαν και που για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν άνθρωποι οι οποίοι λιάζονταν? Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει ένα πλήρες και απολύτως εμπεριστατωμένο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας με έναν επικυρωποιημένο νόμο αντίστοιχο του νόμου Κατσέλη που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Αντίστοιχη προστασία της αγροτικής γης. Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Καταβολή ενός νέου ΕΚΑΣ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόγραμμα στήριξης των νέων για απόκτηση κατοικίας με 150.000 κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Δίκαιη μεταρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση του φόρου κατανάλωσης, τα καύσιμα. Κοστολογημένες και ρεαλιστικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ΕΣΥ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μία γενικότερη δίκαιη διανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέσπιση πλαφών επιτέλους στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας είναι να αποτραπεί η περαιτέρω κοινωνική ανισότητα που δεν αντιμετωπίζεται ούτε με επιδόματα ούτε με market pass που εξευτελίζουν τον πολίτη και τον αντιμετωπίζουν σαν επέτη. Στόχος μας είναι να παταχθεί οριστικά η ευνοιοκρατία και τα ρουσφέτια που θέλουν ανθρώπους ακατάλληλους σε νευραλγικές θέσεις, όπως συνέβη στο σταθμό στη Λάρισα. Στόχος μας είναι να τερματιστούν επιτέλους οι διορισμένες διοικήσεις στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για να γίνει η χώρα μας ξανά ένας τόπος προόδου και ευημερίας, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με σεβασμό στους θεσμούς, σεβασμό στις ανεξάρτητες αρχές, σεβασμό στους ίδιους τους πολίτες. Φίλοι και φίλες, σήμερα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παίζουν τις μουσικές καρέκλες γύρω από τη θέση του Πρωθυπουργού. Επιχειρούν με φανατισμούς και οξύνσεις να διατηρήσουν το τοξικό τους δίπολο και θέτουν ψευτοδιλήμματα ώστε να μην αφήσουν να ακουστεί ο ψύχρεμος πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ. Και τούτο γίνεται συνειδητά και πολλές φορές και με χτυπήματα κάτω από τη μέση για να μην ακούσει ο κόσμος το ολοκληρωμένο εδώ και μήνες πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το οποίο βέβαια δεν έχει προβληθεί πουθενά. Φίλοι και φίλες, ιδιαίτερο ο νομός μας εξακολουθεί να υποφέρει από πολλές παθογένειες που ακόμα αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξή του. Γιατί κακά τα ψέματα, τουριστική ανάπτυξη δεν υπάρχει και δεν γίνεται τουριστική ανάπτυξη όταν για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής στην Αθήνα χρειάζεσαι περισσότερο από 200 ευρώ και όταν το κόστος μετάβασης για μια οικογένεια είναι κατά πολύ παραπάνω από το κόστος διαμονής του στο νησί μας.
όταν κανείς δεν πληρώνεται ακόμα και αυτή την ισχνή ενίσχυση του μεταφορικού ισοδύναμου. Με τις τόσο αραιές και προβληματικές κοινωνίες για όλα μας τα νησιά και για τη Λίμνο και για τον Αϊστράτη, αλλά και με την προβληματική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, η οποία πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει. Γιατί, φίλες και φίλοι, πρόοδος στον τόπο μας δεν υπάρχει και η αγορά υποφέρει, αφού ενδεικτικά μόνο θα πω ότι στον κλάδο της εστίασης τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 70 επιχειρήσεις και έτσι και η οικονομία του νομού μας πάει πίσω και η ανεργία διωγγώνεται και ο νομός μας φιλορροεί δημογραφικά. Η ελπίδα για τον τόπο μας είναι η νέα γενιά. Η νέα γενιά που έχει την θέληση, έχει την αποφασιστικότητα, έχει τη γνώση να θεραπεύσει τις παθογένειες που κρατάνε πίσω τον τόπο, να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις της πολιτικής ζωής και να δώσει από εδώ, όπως σήμερα, από τη Λέσβο, ένα ισχυρό μήνυμα αλλαγής, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα προόδου για τον τόπο μας. Φίλοι και φίλες, όλα τα παραπάνω σκιάζονται από τη μεσολαβήσασα τραγωδία των Τεμπών, που αποτελεί ίσως την πιο οδυνηρή περίπτωση δυστυχήματος, όχι μόνο από τον τρόπο που συνέβη, αλλά και από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν νέα παιδιά. Το δυστύχημα όμως αυτό αποκάλυψε κατά εκοφαντικό τρόπο και τον μύθο του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Ανέδειξε όλες τις παθογένειες που Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στάθηκαν ανίκανοι έστω και στοιχειωδώς να θεραπεύσουν επί μία δεκαετία. Γιατί καλές είναι και οι ψηφιακές υπογραφές και οι ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, όμως ψηφιακή διακυβέρνηση δεν υφίσταται όταν δύο τρένα κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή και οι ζωές των ανθρώπων βασίζονται στο εκάστοτε κομματικό ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και σε μια ρετρό πλατφόρμα που ανερυθρίαστα αποκαλούν τηλεδιοίκηση. Όταν χωρίς ίχνος ντροπής, οι διαφημιστές του δίθεν επιτελικού κράτους στάθηκαν αμήχανοι, άβουλοι και μοιραίοι, επιχειρώντας να εξαγνίσουν τα εγκληματικά τους λάθη, μιλώντας μόνο για τις ευθύνες των εργαζομένων του ΟΣΕ, αρκούμενοι στην ανέξοδη πολιτική ανάληψη της πολιτικής τους ευθύνης, λες και δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για αυτούς που διοικούν τη χώρα. Αποσιωπούν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ την απίστευτη κατασπατάληση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να μπορέσουν τόσα χρόνια να εξυγχρονίσουν το σύστημα ελέγχου των σειρμών. Αντί αυτό το δίπολο της καταστροφής να αναγνωρίσει τις βαρύτατες ευθύνες του, βλέπουμε με κατάπληξη να μετακυλεί ο ένας την ευθύνη στον άλλον και να διαγωνίζεται στο ψέμα και την παραπληροφόρηση χωρίς κανένα σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Γιατί η υποκρισία τους είναι τόση που το δάκρυ του αρμόδιου υπουργού στέρεψε όταν τέθηκε το ζήτημα της εκ νέου υποψηφιότητάς του. Και δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει πλέον και η εύκολη δικαιολογία που αναμασούσαν όλα αυτά τα χρόνια ότι για όλα τα δεινά της Ελλάδας έφταιγε το κακό Πασό. Γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και αποκαλύπτει το ποιος φταίει και γιατί φταίει για αυτούς που κυβέρνησαν τόσα χρόνια αυτόν τον τόπο. Φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μια μεγάλη και δύσκολη μάχη στις εκλογές που έρχονται. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανανεωθεί, έχει ένα νέο αρχηγό και η δυναμική του είναι βέβαιο ότι θα εκφραστεί στην κάλπη. Το βλέπουμε άλλωστε και σήμερα. Με πρωτοφανείς στρεβλώσεις μας εμφανίζουν ότι υποχωρούμε δημοσκοπικά, ενώ η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία του 2019 και του 39% σήμερα ασθμένοντας βρίσκεται λίγο κάτω από το 30%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στο 26%. Έχουν δηλαδή μια πάρα πολύ σημαντική εκλογική πτώση. Αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ, που από το 8% του 2019 σήμερα με τις χειρότερες γι' αυτό δημοσκοπικές προβλέψεις ξεπερνάει το 10%, το εμφανίζουν σε κάμψη των ποσοστών του, ενώ είναι το μοναδικό κόμμα που εμφανίζει άνοδο από τις προηγούμενες εκλογές.
όταν στην πιο αξιόπιστη δημοσκόπηση, στην κοινωνική επαφή, είναι πασίδηλο ότι η δυναμική των πολιτών θα δώσει το ΠΑΣΟΚ σε ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Και τώρα θέλω να έρθω λίγο στο διλημματικό ερώτημα της μετεκλογικής στάσης του ΠΑΣΟΚ και των πιθανών συνεργασιών που κάποιοι νομίζουν ότι μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του διακρίνονται για την υπεύθυνη και ψύχρινη στάση, γιατί ως ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα η κουλτούρα του διαλόγου, της συνεννόησης και της συνεργασίας βρίσκεται στο πολιτικό μας DNA. Στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα συμφέροντα επιδίδονται σε μια λυσαλαία επίθεση κατά του Προέδρου μας, οι θέσεις του οποίου αποτελούν τροχοπέδι για τις δουλειές που θέλουν να κάνουν και που δεν θα μπορούν με μια κυβέρνηση συνεργασίας να υπηρετούν τις διαπλεκόμενες επιδιώξεις. Μιλάμε για έναν άγνωστο χ, για να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τους φέροντες την ευθύνη που έχουν ονοματεπώνυμο. Μας ρωτάνε με ποιον θα πάμε και με ποιον θα συγκυβερνήσουμε, επειδή η κουλτούρα τους δεν τους επιτρέπει να δουν πέρα από την κατάληψη μιας θέσης εξουσίας. Ξεχνάνε ότι το ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης το έχει πει ο αρχηγός μας εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αποκρύπτουν ότι για να λάβουμε μια τρίτη διερευνητική εντολή πρέπει πρώτα να έχουν αποτύχει άλλες δύο. Και με περισσή αλαζονία αποκαλούν θεσμική εκτροπή το να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε το αυτονόητο, όπως το έχει πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, ότι εφόσον οι πολίτες έχουν αποδοκιμάσει Τσίπρα και Μητσοτάκη με ποσοστά που δεν τους δίνουν τον πρωθυπουργικό θόκο, τότε δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα βάλουμε στο κάδρο της εξουσίας εκείνους που ο λαός έσβησε με μαύρη φωτιά. Έτσι λοιπόν, η πρόταση για κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη και Τσίπρα, αλλά με τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργό και με την κυρίαρχη προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σύγκληση στα προγράμματα, θα αποτελεί την ειλικρινή εφαρμογή της πραγματικής βούλησης του ελληνικού λαού. Διαφορετικά, το να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής πρόσωπα που έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδοκιμαστεί από τον ελληνικό λαό, είναι κάτι το εντελώς παράλογο. Αυτό θα είναι ηθική εκτροπή από τις αξίες μας, από την υποχρέωσή μας να σεβαστούμε την ψήφο του κάθε πολίτη, από την λαϊκή ετιμιγορία. Ορίονται όμως ότι αυτό είναι πρωτοφανές και αντισυνταγματικό. Και για τα δύο κάνουν απόλυτο λάθος. Καταρχήν, είναι απολύτως συνταγματικό, αφού το άρθρο 37 του Συντάγματος νομιμοποιεί απόλυτα τη δυνατότητα να οριστεί πρωθυπουργός από συμμαχία κομμάτων. Αλλά δεν είναι ούτε πρωτοφανές. Γιατί όταν ήθελαν αυτά τα ίδια κόμματα να δικάσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου, συνεργάστηκαν και έβαλαν πρωθυπουργό τον Τζανετάκη. Αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν, ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρός μας, ο Γιώργος Παπανδρέου, σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, διόρισε για πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο. Γιατί λοιπόν φοβούνται τόσο πολύ την τρίτη εντολή του ΠΑΣΟΚ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός παράγοντας σταθερότητας και κυβερνησιμότητας του τόπου. Γιατί θα είναι ο καταλύτης μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, αφού βασική προϋπόθεση συνεργασίας είναι η προγραμματική σύγκληση και η απαράβατη υιοθέτηση των βασικών αξιακών μας κόκκινων γραμμών. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να παρέχει τα θεσμικά αντίβαρα στην κομματική ασυδοσία, ώστε να πάει η χώρα μπροστά. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο για χαμένες τετραετίες. Γιατί όλοι μας δικαιούμαστε την χώρα που αξίζουμε και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες σε εκείνους που είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Φίλες και φίλοι, οι μεγαλύτεροι έχουν ζήσει και οι μικρότεροι μαθαίνουν για τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.
Μια διακυβέρνηση που κατοχύρωσε την ισότητα των δύο φύλων, που αγκάλιασε τους συνταξιούχους, που δημιούργησε το ΕΣΥ, που επέφερε την εθνική συμβιλίωση, που έφερε ανάπτυξη και οικονομική ευημερία και που βέβαια έκανε τα λάθη της, τα οποία έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε πληρώσει δυσανάλογα με αυτά. Σήμερα, αξιοποιώντας την πείρα των μεγαλύτερων και τη ζωντάνια και τη θέληση της νέας γενιάς, η γενιά μας ευελπιστεί ότι η ανάδειξή της στις τύχες του τόπου μας θα αποτελέσει εφαλτήριο νέων προοπτικών και συνεισφοράς στην ευημερία αυτού του τόπου. Με τη συμβολή όλων σας μπορούμε να το πετύχουμε. Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει και πάλι τις φτερούγες του στο μέλλον. Ένα μέλλον που θα φωτιστεί από τις δημιουργικές ακτίνες του πράσινου ήλιου και θα εγγυηθεί με υπευθυνότητα την κοινωνική δικαιοσύνη, τα ατομικά δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ευημερία του πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα. Να είστε καλά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια παιδιά που ήρθαν από μακριά και που με συγκινούν η παρουσία τους. Όταν πια λίγο μεγαλύτεροι, αλλά φοιτητές ακόμα, ερχόταν ένας νέος να μπει στην ΠΑΣ, εκτός από αυτά που είχε να δώσει στην παράταξη, πάντα του έλεγα ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα από αυτό, παρά μόνο 10 εμπειρίες και 5 φίλους. Σήμερα οι 5 φίλοι δείχνουν ότι έλεγα αλήθεια και τη ισχύ αυτό.